Εγώ ξεκίνησα ηλικία 5 ετών, οπότε μάνι-μάνι είμαι ήδη 25 χρόνια πλάς μέσα στο νερό πάνω κάτω στις πισίνες. Τον Σπύρο τον Γιαννιώτη, έχω δει τον κύριο Μπουφίλιο, έχω δει χίλιους δυο αθλητές που έρχονται και άλλοι που συμμετέχουν και άλλοι που απλά παρακολουθούν. Ξεκινώντας από το εθνικό στάδιο της Πρέβλενς που πλέον έχει πάρει το όνομά μου και είναι μεγάλη η τιμή αυτό. Λοιπόν, προσπαθούμε να κρατήσουμε τα παιδιά, τα οποία παιδιά δεν μπορείς να τους δώσεις ούτε 100 ευρώ για να τους συντηρήσεις. Και όχι παιδιά μικρά, παιδιά που έχουν πάρει μετάλλια σε ευρωπαϊκά και παγκόσμια. Εκεί έχουμε καταντήσει. Πάει το παιδί και κολλάει πλακάκια για να συντηρήσει τον εαυτό του και την οικογένειά του. Έναν άνθρωπο πρότυπο στο χώρο του bodybuilding. Φιλοξενούμε 4 γυναίκες, 4 αθλήτριες, κορυφαίες θα έλεγα, η κάθε μία στο άθλημά της και στο είδος της. Κι Λιώση, Άντι Μελιδόνη, Ανθούλα Μιλωνάκη, Τόνια Μωραϊτη, Εύη Μωραϊτίδου, Κατερίνα Οικονομοπούλου και Αντιγόνη Ρουμπέση. Θα ήθελα λοιπόν να μας πεις, Βούλα, καταρχήν να σου δώσουμε συγχαρητήρια για το βραβείο που πήρες. Με ευχαριστήσω πάρα πολύ. Δεν κατελήφθη τελείως από γυναίκες. Έχουμε μία ποσόστοση από άντρες. Στα 9 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουμε και 2 άντρες. Πολύ καλά. Καταρχήν, μεγάλο ευχαριστώ κι εγώ που ο φίλος μου Αντώνης ο Πανάρετος μου έδωσε βήμα. Μπράβο. Ασχολώντας με τον αθλητισμό, πετυχαίνουμε πολλά πράγματα. Βάζουμε και στόχους, πράγμα που οι νέοι έχουν σταματήσει να βάζουν στόχους. Καταρχήν, φίλε μου Αντώνη, να ευχηθώ με την ευκαιρία καλή επιτυχία στην εκπομπή σου και καλή συνέχεια να προβάλλεις αθλήματα που δεν τυχάνουν προβολής ενώ αξίζουν περισσότερο. Καλησπέρα για μένα. Εγώ ξεκίνησα αρχές δεκαετίας του 70. Καταρχήν σε καλωσορίζω και εγώ. Είμαι πολύ χαρούμενος που αυτή τη στιγμή μου παίρνει συνέντευξη, γιατί είμαστε πάρα πολύ φίλοι. Και κάνοντας στίβο, μετά ήμουν εθνική ομάδα στο τζούντο με καλές διακρίσεις σε βαλκανικό επίπεδο. Εγώ ήμουν αθλήτρια από τις πρώτες αθλήτριες της γυναικείας αξβάρων. Ξεκίνησα το 1989. Και είχαμε πάει πολύ καλά και εκεί είχαμε πάρει 5η θέση. Εγώ ξεκίνησα όπως και τα παιδιά 9 χρονών στο Μήλωνα με τη Δάφνη την Καπετανάκη. Είχαμε και μια πολύ γερή ομάδα με πρώτο βιολί τον Δημήτρη τον Μαγκανά. Και να ξέρετε, το έχω πει πολλές φορές, το ξαναλέω ακόμα μία, ότι όποτε θέλετε οι 12 θεοί είναι πάντα στο πλευρό σας. Έτσι κι αλλιώς, όπως είπε ο φίλος μου ο Σιρανίδης και που θα δούμε το Σάββατο, είπε ότι έχουμε πάρει σειρά να μιλάμε όλοι οι βιονίγες. Έχω πει επανειλημμένα ότι οι άνθρωποι του αθλητισμού είναι φίλοι μας όλοι και δεν είναι δυνατόν να μην έχουμε θέση σε αυτή την εκπομπή και επίσης δεν είναι δυνατόν να μην υποστηρίξουμε όλους τους ανθρώπους του αθλητισμού, γιατί είναι πολύ σπάνιο άνθρωποι που προέρχονται από τις τάξεις του αθλητισμού και προσεγγίζουν αυτό που κάνουν με αγάπη και ενδιαφέρον να μην βοηθούνται και να μην προβάλλονται. Κοιτάξτε, με το Σπύρο έχουμε αρχίσει πάρα πολλά χρόνια. Δεν είναι μια σχέση που έχει αρχίσει τώρα. Είναι μια σχέση προπονητική και φιλική. Ακόμα και συγγενείς έχουμε γίνει πια. Σου ευχόμαστε επίσης καλές επιτυχίες στις εκπομπές σου. Σε παρακολουθούμε και βλέπουμε ότι τα πηγαίνεις πάρα πολύ καλά και είναι καλό για όλους και για το άθλημα και για εμάς φυσικά. Καταρχήν, Αντώνη, καλή επιτυχία στην εκπομπή σου. Επιτέλους που και μια άλλη εκπομπή αρχίζει να ασχολείται με τα δικά μας το άθλημα, το σιδερένιο άθλημα, γιατί δεν υπήρχε μέχρι σήμερα εκπομπή. Λοιπόν, ξεκίνησα να ακολουμπάω πολύ μικρή, 3,5 χρονών, ακολουθώντας την αδερφή μου, από ζήλια, ξεκάθαρα το λέω, το παραδέχομαι. Ξεκίνησα να ακολουμπάω στον Άρη Θεσσαλονίκης, διότι η καταγωγή μου είναι από Θεσσαλονίκη. Κοιτάξτε, μέχρι τώρα όλα έγιναν ατομικά, δηλαδή κάλυψα όλα τα έξοδα του Καζάν, το να πάω εκεί, να μείνω, των προπονήσεων, ό,τι περιλαμβάνει ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ο Σπύρος είναι από τους καλύτερους πρεσβευτές του αθλήματός μας στην Ελλάδα. Και είναι ένας από τα καλύτερα καλούπια που έχουν περάσει από την Ελλάδα. Ну как сказать, я с тобой пообщался, и ты сказал, что сейчас развивается, но мало-мало. Αυτό ήταν που μου έδωσε όθηση και μου έκανε να με κερδίσει τον μπάσκετ. Έχω από το 2004 μέχρι το 2015
κερδίσει όλα τα πανέλια πρωταθλήματα. Η Ομοσπονδία μας από τη στιγμή που ξεκίνησε να επαναδραστηριοποιείται το άθλημα. Και εκτός αυτού, το 1988, τον ίδιο χρόνο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, γιατί με πήρανε μετά στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, στην Τζακάρτα. Αυτό που μετρά είναι η προσπάθεια, είναι η κατάθεση ψυχής μέσα στον αγώνα και πιστεύω ότι αν έρθει καλώς, αν δεν έρθει, νομίζω ότι είμαι ολοκληρωμένος σαν αθλητής και θεωρώ ότι όλα αυτά τα χρόνια δεν θα φανταζόμουν τέτοια πορεία μέσα στα χρόνια. Σαφώς και είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Εγώ να πω ότι σαν Βούλα Κοζομπόλη και Ολυμπιονίκης Αργυρή νιώθω πάρα πολύ υπερήφανη και ευλογημένη που κατάφερα να είμαι στις καλές εποχές του. Όχι κατάφερα, μάλλον οι συγκυρίες το έφεραν, να είμαι στις συγκυρίες καθαρά. Να είμαι στην κατάλληλη ηλικία, στον κατάλληλο τόπο, την κατάλληλη στιγμή. Καταρχήν σε καλωσορίζουμε, χαιρόμαστε που σε έχουμε κοντά μας, που έχουμε ένα δικό μας άνθρωπο κοντά μας. Και έχω συνεχίσει και το γιο μου να κάνει αυτή την προπόνηση που κάνω εγώ. Ο οποίος μάλιστα θα κατέβει και στους άντρες, δεν φοβάται ούτε στους άντρες να κατέβει. Ναι, ναι. Από τον μπαμπά. Καταρχήν, όσο γίνεται περισσότεροι να μπορέσουν να συμμετέχουν στους Ολυμπιακούς μας αγώνες. Μετά ήταν αδερφός μου στην πάλι και μετά έκανα προπονήσεις και μου άρεσε πολύ το άθλημα αυτό. Εγώ πέρασα από το Στίβο μέχρι τα όλα μου τα σχολικά χρόνια. 9 αδέρφια στην οικογένεια και προσπαθεί να στη ζωή του να τα καταφέρει όσο το δυνατόν καλύτερα. Καταρχήν θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την πρόσκληση στην πολύ ωραία εκπομπή σας και είναι μεγάλη μας χαρά που την κάνετε και εσείς αυτή την εκπομπή. Ένας άνθρωπος του αθλητισμού, τον αγαπάτε και τον στηρίζετε τόσα χρόνια. Εγώ ξεκίνησα την κολύμβηση στα και εγώ αργά όπως η Βίκη 11 χρονών με τον αδερφό μου τον Μιχάλη τον Αλεξανδρίδη στο ναυτικό όμιλο Βουλιαγμένης με τον Ηλία τον Λακουμέντα τότε, τον Αντώνη τον Μουδάτσο και τον Γιώργο τον Καρπούζη μετέπειτα. Γρήγορα πέρασα στα πανελλήνια πρωταθλήματα τα οποία έχω νίκες στα 100 ελεύθερο, 100 πρόστιο και 200 αμεικτή και 200 πρόστιο. Δίνουμε το δρόμο και ακολουθούν οι μικρότεροι και νομίζω ότι είναι ιδίως στους μεγαλύτερους αθλητές και ηλικία και σε διακρίσεις. Είναι κάτι πολύ σημαντικό να μπορεί να έχει ο μικρότερος ένα ίδαλμα και σίγουρα να το φτάσει και να το ξεπεράσει. Δηλαδή είχες ανησυχίες μου λες, αλλά με τον αθλητισμό τι σχέση είχες τότε? Είχα σχέση, αλλά γιατί έφυγα πολύ μικρός από την Αντιοχία, έφυγα σε ηλικία 14 ετών. Εγώ ξεκίνησα πολύ έτσι δυναμικά, γιατί ο μπαμπάς ήταν ιστιοπλοός, ασχολιόταν με την ιστιοπλοεία, οπότε τα Σαββατοκύριακα μας έπαιρνε μαζί του. Οπότε έχουμε οικογενειακή παράδοση. Ναι, έχουμε οικογενειακή παράδοση. Μετά έκανα κολύμβηση και τελικά πήγα στο μπάσκετ μετά από προτροπή του μπαμπά μου, γιατί δεν μου άρεσε καθόλου στην αρχή. Παρ' όλα αυτά πήγα σε μια ομάδα στο Πορφύρα που ήταν τότε συνοικιακή ομάδα. Με λίγο ζόρι μπήκα στις προπονήσεις γιατί δεν μου άρεσε και ήμουν λίγο αντιδραστική, δεν ήθελα. Παρ' όλα αυτά έμεινα, έπαιξα 21 χρόνια και συνεχίζω να υπηρετώ εισαγωγικά όσο προλαβαίνω τώρα αυτό το κομμάτι. Και μετά σε αρκετά μεγάλη ηλικία θα έλεγα, γύρω στα 18, όταν ήμουν 18 χρονών, αποφάσισα να μεταπηδήσω στο πόλο. Η αλήθεια είναι ότι όταν ξεκίνησα πόλο δεν πίστευα ότι θα έφτανα τόσο ψηλά, αλλά ήμουν αρκετά γρήγορη στο κολύμπι. Ότι το ρύθμο του ότι να εμπνεύσω μου ταιριάζει περισσότερο από τον εκτελώ. Δεν ξεκίνησα βέβαια από την αρχή με τον πόλο. Το γυναικείο πόλο έτσι κι αλλιώς είναι ένα πολύ καινούριο άθλημα. Ο αθλητισμός είναι ένα κομμάτι της ευρύτερης παιδείας του ατόμου. Δεν είναι μόνο οι ακαδημαϊκές γνώσεις, το σχολείο, οι σπουδές. Είναι και ο αθλητισμός και μπαίνει μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Θα βοηθήσει πολύ η πολιτεία, οι προπονητές και οι ομοσπονδίες τους. Πολλές φορές, αλλά επειδή έχουν περάσει κάποια χρόνια, ξέρεις, η νέα γενιά μπορεί να μην τα θυμάται και είναι καλό να τα θυμίζουμε στη νέα γενιά. Ωραία, ξεκινάμε πρωταθλητισμό, κανένα παιδάκι δεν πάει να κάνει πρωταθλητισμό στα 10, ξεκινάω το κολύμπι στα 10 μου, αργά σχετικά. Πιο πριν βέβαια ενασχόληση με άλλα αγωνίσματα όπως όλα τα παιδάκια. Και εγώ ξεκίνησα κάπως όπως η Σοφία, ο πατέρας μου αθλητής στην ιστιοπλοεία, αναμενόμενο να έχω το γονίδιο και να μπω στο νερό. Σπύρος Μπουρνάδος, ο πατριάρχης του ελληνικού bodybuilding. Χρόνια φίλοι, το ξέρω από τότε που ξεκινήσαμε παρέα και οι δυο μας. Πολλά χρόνια φίλοι,
όταν ακόμα έφτιαχνε τα μηχανήματά του ο ίδιος με την ηλεκτροκόλληση. Έχω να το θυμάμαι αυτό. Και είχα πάει στο γυμναστήριό του. Σύντομη διαδρομή για αναζήτηση στα σπορ. Λίγο μπάσκετ, λίγο ποδόσφαιρο και μόνο πόλο. Παρόμοια με τις κοπέλες. Ξεκίνησα κι εγώ ως αθλήτρια του Στίβου, από τα αθλήτρια συγκεκριμένα. Εκεί πέρασα τα παιδικά μου χρόνια. Η οικογένειά μου είναι αυτή που ήταν υπεύθυνη εισαγωγικά και της χρωστά τα πάντα. Όμως πιστεύω ότι οι αθλητές όπως κάθε άλλη φορά θα βάλουν τα δυνατά τους, θα υπερβάλλουν εαυτόν και φυσικά πιστεύω ότι θα έχουμε τουλάχιστον ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Βεβαίως, Αντώνης, πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία να μιλήσω από τη τέχνη που αγαπάω τόσο πολύ από μικρό παιδί. Όπως το είπατε, διδάξω καπουέιρα, είναι μια πολεμική τέχνη και βραζιλιάνικη που ξεκίνησε στη Βραζιλία πριν πολλά χρόνια. Ξεκίνησα 12 χρονών και κάνω ήδη 24 χρόνια καπουέιρα. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχηθώ υγεία, όπως όλοι ευχόμαστε. Να μην έρθει ποτέ ξανά το 2015, ούτε για μένα ούτε για κανέναν άνθρωπο. Αγάπη μεταξύ μας, γιατί λείπει πάρα πολύ στα χρόνια μας. Να πω καταρχήν ότι ξεκίνησα κολύμπι 10 χρονών. Μέναμε λίγο πιο κάτω από εδώ πέρα από το ναυτικό μου Λουβλιαγμένης. Καλοκαίρι, τι να κάνουμε σαν καλοκαιρινή δραστηριότητα. Μας έστειλε η μαμά και τα τρία αδέλφια στην πισίνα. Βέβαια και αυτό που πούμε τώρα με την προτροπή από τους γονείς και τέτοια. Εγώ βέβαια πέρασα μια φάση επειδή με πίεζαν πάρα πολύ, όχι οι γονείς μου, αλλά ο σύλλογος, το Φάληρο, ότι επειδή με βλέπανε καλή και ταλεντάκι και αυτά, με πίεζαν τόσο πολύ και πέρασε ένα καλοκαίρι που ήθελα να διαλέξω μεταξύ μπάσκετ και πόλο. Πράγματι, στην κατάσταση όλων των ασκούμενων και τους δίνουμε ποια προγράμματα θα πρέπει να ακολουθήσουν και τι πρόγραμμα θα πρέπει να ακολουθήσουν. Ο πατέρας μου είχε ένα γνωστό σε ένα από τους δύο συλλόγους του Βόλου και με είχε παροτρύνει να πάω να γίνω το πιλάτης. Αγαπούσε την μπάλα, ήταν αθλητής της μπάλας, ήταν πρωταθλητής. Δεν έχει σημασία. Πήγαινε στην προπόνηση και σε μεγάλη ηλικία. Για να δοκιμάσω κι εγώ να παίξω με τη θάλασσα και να κάνω κοπηλασία. Ευχαριστώ πάντως πάρα πολύ. Γιατί είναι σημαντικό από έναν αθλητή που είσαι εσύ να ακούς κολακευτικά λόγια και τα δέχομαι. Ευελπιστώ να έρθει ο κόσμος να δει από κοντά και παλιούς αθλητές και εμάς και καινούργια παιδιά να τα βοηθήσουμε με τις γνώσεις μας. Βεβαίως. Έτσι είναι μια πολύ καλή προσπάθεια να δουν το άθλημα δεν έχει, ξέρω εγώ πώς να σου το πω έτσι, κομψά, γιατί το έχουν παρεξηγήσει λίγο το άθλημα αυτό, δυστυχώς. Κακός, δηλαδή κάνεις βάρη για να δουλεύεις σε κάποια μάτια. Τα έχουμε πει αυτά και με τον Σπύρο τον Μπουρνάζο επανειλημμένος και τα έχουμε και με άλλους καταξιωμένους ανθρώπους του χώρου που είχα την ευκαιρία και τη χαρά να τους πάρω συνέντευξη. Όντως και επειδή και εγώ μεγάλωσα μέσα στα γυμναστήρια από μικρό παιδί, όντως είναι παρεξηγημένο σε εισαγωγικά. Γιατί ίσως και κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούν να αντέξουν τα μεγαλύτερα μεγέθη, να το πω έτσι. Ναι. Ο καθένας όμως κάνει ό,τι του αρέσει, ό,τι άθλημα του αρέσει κάνει και ανάλογα με το άθλημα που κάνει έχει και την ανάλογη σωματοδομή. Όλη μου τη ζωή την έχω ζήσει μέσα από αυτό το χώρο, τον έχω υπηρετήσει, έχω βιώσει με αυτόν τον τρόπο και εκτιμώ πάρα πολύ όλο αυτό που έχει συμβεί στη ζωή μου και αυτό που μου έχει χαρίσει. Επειδή βρισκόμαστε στην κοπή της πίτας του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών, αυτό που θα ευχηθώ ως Ολυμπιονίκης είναι το 2016 να μεγαλώσει αυτή η οικογένεια των Ελλήνων Ολυμπιονικών και να έχουμε κι άλλα Ολυμπιακά μετάλλια και διακρίσεις στο Ρίο το 2016. Μετά ήρθε το εξωτερικό, Ιταλία, η ΑΕΚ 3 χρόνια, διάφορες άλλες έτσι, ομάδες στο Ρέθυμνο, η Ολυμπιαδά Πατρών, ο Πανευσιακός. Στο μπάσκετ και γενικότερα στη ζωή μου. Η πρώτη μου ομάδα που ήταν προπονητής ο πατέρας μου, ο οποίος με όθησε να πάω στην ομάδα και να ασχοληθώ με το μπάσκετ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη τιμή μου να είμαι μαζί σας και ανάμεσα σε τόσο σπουδαίες πρωταθλήτριες, γιατί η ιστορία είναι ιστορία. Εγώ το πιστεύω βαθιά αυτό, πως χωρίς την αγάπη του κόσμου και την υποστήριξη του κόσμου, μιλάμε νοητικά, δεν θα μπορούσαμε να καταφέρουμε τόσα χρόνια όλα αυτό που καταφέρουμε και γι' αυτό σας ευχαριστώ από μέσα από την καρδιά μου. Το μοντέλο του ελληνικού αθλητισμού, όπως το έλεγα εγώ πριν και το λέω εξακολουθώ, είναι μπαμπάς ταξιτζής και μαμά μαγείρισα, να πηγαίνει φέρνει το παιδί σε προπονήσεις. Το έχω ζήσει δηλαδή αυτό το πράγμα. Σωστό. Θέλει δηλαδή θυσίες όχι μόνο το παιδί, θέλει θυσίες και από την οικογένεια, αλλά πιστέψτε με ότι αυτές οι θυσίες αξίζουν τον κόπο. Λοιπόν, άκου να δεις, εμένα γενικά ήμουν πολύ ζωηρό παιδί. Δηλαδή αυτό που λέω και στα παιδάκια όταν πηγαίνω σε σχολεία, ότι δεν με έκανε καλά η μάνα μου. Ήμουν πολύ ζωηρός, πήδαγα στα καναπέδες, σου καναπέδες από πάνω από κάτω, τέλος πάντων για να με ξεφορτωθεί
με έβαλε στην ενόργανη. Εγώ σαν αθλήτρια και σαν συναθλήτρια με αυτούς τους αθλητές που πάνε σε αυτή την Ολυμπιάδα, το μόνο που μπορώ να προσφέρω τη θετική ενέργεια και ό,τι χρειαστούν, έτσι σαν ψυχολογία πιο πολύ, γιατί ο αθλητισμός θέλει πάνω απ' όλα να έχει καλή ψυχολογία και μετά όλα τα άλλα τα υπόλοιπα. Αντώνη μου, σου εύχομαι κι εγώ καλή σταδιοδρομία στην εκπομπή σου. Είσαι ο πιο άξιος αντιπρόσωπος, γιατί ασχολείσαι μόνο με τα δυναμικά αθλήματα. Και προσπαθούμε για το καλύτερο. Και το καλύτερο, δεν το συζητάμε. Και το ότι επέλεξες και με επέλεξες, ας πούμε, για το bodybuilding με εμένα είναι τιμή μου, γιατί είσαι και φίλος και πριν από φίλος, αδερφός. Έχω πει επανειλημμένα ότι οι άνθρωποι του αθλητισμού είναι φίλοι μας όλοι και δεν είναι δυνατόν να μην έχουμε θέση σε αυτή την εκπομπή και επίσης δεν είναι δυνατόν να μην υποστηρίξουμε όλους τους ανθρώπους του αθλητισμού, γιατί είναι πολύ σπάνιο άνθρωποι που προέρχονται από τις τάξεις του αθλητισμού και προσεγγίζουν αυτό που κάνουν με αγάπη και ενδιαφέρον, να μην βοηθούνται και να μην προβάλλονται. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρωτίστως να ευχαριστήσω εκ μέρους των αθλητών του Δυναμικού Τριάθλου, γιατί δεν έχει ξανάρθει ποτέ εκπομπή να καλύψει αυτό τον μεγάλο αγώνα και αυτό το άθλημα. Εμείς τα είπαμε αυτά, θα είμαστε συνέχεια δίπλα σας. Και ευχαριστούμε επίσης το κανάλι που έχει εσένα παρουσιαστή, διότι εσύ έχεις περάσει από αθλητής και ξέρεις τον αγώνα μας, τον κόπο μας και να μπαίνεις βαθύτερα στο νόημα του κάθε δυναμικού αθλήματος. Να πω ότι έχω συμμετέχει, όπως είπες και πριν, και στην εκπομπή σου, όπως και πολλοί άλλοι Έλληνες αθλητές, και να πω ότι είσαι άνθρωπος που αγαπάς τον αθλητισμό και τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, και αυτούς τους ανθρώπους τους τιμάμε και εμείς και τους εκτιμάμε, και γι' αυτό είσαι και εδώ σήμερα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι θα είμαστε πάντα δίπλα σε όλα τα δυναμικά αθλήματα και πιστεύω ότι από το τρέιλερ που έχουμε παρουσιάσει, γιατί η εκπομπή λέγεται 12 θεοί, κάθε Σαββάτο 7 και 4 στο Extra Channel, πιστεύω ότι είμαστε η πρώτη αθλητική εκπομπή που προβάλλει σοβαρά και στα σποτάκια της, μα και το άθλημα του bodybuilding και όχι μόνο. Για αυτούς τους ανθρώπους που βλέπετε και όλους τους άλλους που είχα τη χαρά και την τιμή να έρθουν σε αυτή την εκπομπή και να με τιμήσουν με την παρουσία τους, ανθρώπους που κάνανε την Ελλάδα να φτάσει στα ψηλότερα σκαλοπάτια και να γεμίσουμε χαρά και συγκίνηση. Ελάτε κύριε Κοντιζά, σας παρακαλώ στο πλάνο, να είμαστε όλοι μαζί και να χαιρετήσουμε. Νομίζω πρέπει να κλείσουμε μια... Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε όλο αυτό τον καιρό. Να είστε καλά, καλό καλοκαίρι, απολαύστε τον ήλιο μας, τις ομορφιές μας, της Ελλάδος, της θάλασσά μας, γιατί αυτά, να ξέρετε, ότι όσο και να προσπαθούν, δεν μπορεί να μας τα πάρει κανείς. Καλό σας βράδυ, καλό καλοκαίρι!